Μένε απνέουν οι λογιστές και φοροτεχνικοί για λογαριασμό των πελατών τους, αγροτών και κτηνοτρόφων κατά κύριο λόγο, μετά την τροπολογία που κατατέθηκε το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης και η οποία μεταβάλλει ανετιολόγητα το ισχύον καθεστώς για το ειδικό και το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ αυτών των επαγγελματικών κατηγοριών. Ενώ μέχρι πρότινος ίσχυε η διάταξη σύμφωνα με την οποία οι αγρότες με εισόδημα μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ θα έπρεπε να μεταβούν στο κανονικό καθεστώς, το 2016 ψηφίστηκε τροπολογία που επέβαλε τη μετάπτωση στο κανονικό καθεστώς για οποιοδήποτε εισόδημα εισπράχθηκε το 2016. Συνέπεια αυτής της τροπολογίας ήταν σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνών Ιωαννίνων Παντελή Ζαρβαλιά να υποβληθούν οι δηλώσεις μετάταξης μέχρι τις 31 Ιανουαρίου και στη συνέχεια μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου μετά την παράταση που δόθηκε. Ξαφνικά όμως τη Μεγάλη Τρίτη η νέα τροπολογία μετέβαλε εκ νέου το καθεστώς αφού πρέπει να περιληφθούν στη χρήση του 2016 και οι επιδοτήσεις του ίδιου έτους. Όπως εξήγησε ο κ. Ζαρβαλιάς, η αλλαγή αυτή όχι μόνο πλήττει τους αγρότες και κτηνοτρόφους που φάνηκαν συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο ελληνικό κράτος, αλλά και τους συναδέλφους λογιστές που επίσης θέλησαν να φανούν συνεπείς. Για το 2016 τροποποιήθηκε συγκεκριμένη διάταξη και λέει όσες επιδοτήσεις εισέπραξε κατά το προηγούμενο έτος. Άρα λοιπόν, ό,τι εισέπραξε είτε είναι αναδρομικά προηγούμενων ετών είτε κανονικά για το 2016, ακόμα και η προκαταβολή επιδότηση να έχει εισπράξει από τη στιγμή που το έχει εισπράξει μέσα στο 2016, είναι υποχρεωμένο να συνταχθεί στο κανονικό καθεστώς των βιβλίων. Οι συνεπείς φορολογούμενοι και συνεπείς συνάδελφοι μέχρι 31 πρώτου, που ήταν η προθεσμία υποβολής της συγκεκριμένης δήλωσης, πήγαν στη ΔΟΗ και υποβάλαν, κάναν τη δήλωση μετάταξης. Δόθηκε και μια παράταση προθεσμίας μέχρι 28 Δευτέρου προφορική από το Υπουργείο Οικονομικών. Οπότε και όσοι είχαν εκκρεμότητες και ήταν συνεπείς, μέχρι 28 Δευτέρου τακτοποίησαν τη συγκεκριμένη εκκρεμότητα. Έρχεται όμως προχθές το βράδυ με την τροπολογία τη συγκεκριμένη του Υπουργείου Οικονομικών και λέει: όσες επιδοτήσεις έπραξαν μέσα στο 2016 και αφορούν τη χρήση του 2016, που σημαίνει ότι όσοι είχαν αναδρομικά από προηγούμενα έτη δεν θα λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς. Προκειμένου να καλύψει η κυβέρνηση, ο Υφυπουργός Οικονομικών, η κυρία Παπανάτσου, κάποια προβλήματα που πιθανόν τις μετέφεραν κάποια παραγωγή, τίναξε στον αέρα την όλη διαδικασία που αφορά την εφαρμογή του ΦΠΑ. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία είναι τρομακτικά παράλογη και επί της ουσίας για μία φορά ακόμα το ελληνικό δημόσιο δικαιώνει τους ασυνεπείς, είτε αυτοί είναι φορολογούμενοι αγρότες ή επιχειρηματίες, είτε αυτοί είναι ασυνεπείς συνάδελφοι λογιστές φοροτεχνικοί. Ο κ. Ζαρβαλιάς σχολίασε και την πρόθεση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων να βάλει τέλος στο χαρτοβασίλειο των αποδείξεων, προτείνοντας σε όλους να μην βιάζονται και τουλάχιστον μέχρι την νομοθέτηση του μέτρου να κρατούν τις αποδείξεις. Θεωρώ ότι ίσως το Υπουργείο Οικονομικών μέσω των τραπεζών να έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτές τις, να έχει τη δυνατότητα να μην κρατάνε τις αποδείξεις οι φορολογούμενοι, πλην όμως μέχρι να νομοθετηθεί και μέχρι να είμαστε σίγουροι για το τι θα γίνει, προτείνουμε να κρατάνε τις αποδείξεις τους μαζί με την απόδειξη της ηλεκτρονικής πληρωμής του πλαστικού χρήματος, καθώς δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι θα τακτοποιηθεί το ζήτημα.